Κύριε Λαμπρινέ, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο News Hub να κάνουμε μια συνέντευξη, ένα podcast σε σχέση με την προεκλογική περίοδο που ανεπίσημα ήδη διανύουμε, αν και το ερχόμενο Σάββατο ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί την πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να της ανακοινώσει την απόφασή του για τις εκλογές της 21ης Μαΐου και τη διάλυση βέβαια να ζητήσει της Βουλής. Πώς πάει λοιπόν, από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Η προεκλογική εξαρτία στο νομό Ηρακλείου, τι εισπράτεται, τι λέει ο κόσμος, τι παράπονα σας μεταφέρει και τι απαντάτε σε αυτά. Πολλά τα ερωτήματα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας. Αυτό που εισπράττω από την κοινωνία και όχι μόνο στην Κρήτη, νομίζω γενικότερα στη χώρα το εισπράττουμε αυτό, είναι η επιφυλακτικότητα. Οι άνθρωποι έχουν περάσει διαδοχικές απογοητεύσεις από πράγματα που τους υποσχέθηκαν και δεν τηρήθηκαν και είναι άκρος επιφυλακτική και άκρος καχύποπτη, αν θέλετε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο με τους πολιτικούς συνολικά. Εκείνο λοιπόν που κάνει και το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά είναι ότι απέχουμε από μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Προσπαθούμε με προσγειωμένο και συγκρατημένο λόγο και τεκμηριωμένες προτάσεις και ουσιαστική επικοινωνία να προσπαθήσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν ξανά. Είναι ένα δύσκολο έργο αυτό. Είναι δύσκολο να προσπαθείς να πείσεις στους ανθρώπους να υπερψηφίσουν το κόμμα σου και όχι να καταψηφίσουν τα άλλα δύο, διότι αυτό προσωπικά υποστηρίζω. Θέλουμε δηλαδή τη θετική ψήφο. Θέλουμε οι άνθρωποι να κατανοήσουν όσο περισσότερο γίνεται τις βασικές θέσεις του κόμματός μας και να τις αγκαλιάσουν και όχι απλά να κινηθούν από οργή και απογοήτευση και αγανάκτηση. Αυτό νομίζω ότι είναι το μέλλον, κύριε Βαρδάκη, και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι και εγώ προσωπικά. Μετά την πασχαλινή επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη ευρύτερα, σίγουρα μπήκαν στόχοι. Διανύουμε ένα θεταμένο, θα έλεγα, προεκλογικό κλίμα. Μέρα με τη μέρα τα πράγματα αγριεύουν και λόγω των ειδήσεων που έρχονται από τις Βρυξέλλες. Ποιο είναι το διακύβευμα, ποιος είναι ο στόχος, τι σας είπε, τι σας μετέφερε. Βεβαίως θα μας πείτε αυτά που μπορούν και να ανακοινωθούν. Ναι, πριν από αυτό να σχολιάσω αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι είναι άγρια τα πράγματα. Ξέρετε, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι άγρια εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές ντρέπομαι με αυτά που ακούω από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, με τους χαρακτηρισμούς που εξαπολύονται κατέρωθεν. Η υπόθεση Γεωργούλη έφερε πάλι αυτό το λεξιλόγιο στην επικαιρότητα. Ντρέπομαι, παραδείγματος χάρη, όταν άκουγα κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε κόμμα παιδεραστών τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη. Ντρέπομαι πολλές φορές για αντίστοιχους χαρακτηρισμούς που έχουν κάνει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, είναι ένας λόγος τοξικός και διχαστικός, ξεπερασμένος κατά τη γνώμη μου, εδώ και πολλά χρόνια, στον οποίο όμως έχει συνηθίσει η κοινή γνώμη επί πολλά χρόνια και θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια, πολλή χρόνο για να ξαναέρθει στο προσκήνιο σοβαρός και υπεύθυνος λόγος. Εμείς όμως αυτό το δρόμο έχουμε επιλέξει, το δύσκολο δρόμο, όπως συνηθίζω να λέω, και σε αυτό θα μείνουμε συνεπείς. Να μιλάμε δηλαδή υπεύθυνα, σοβαρά και μετρημένα. Τώρα για να σου πω για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν μας είπε κάτι παραπάνω, κάποιο μυστικό δηλαδή από αυτά που λέει και δημόσια. Μας μίλησε για το στόχο που πρέπει να είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Μας ενημέρωσε για την αίσθηση που έχει και αυτό, που είναι η ίδια που έχουμε κι εμείς, ότι στο Ηράκλειο πάμε πάρα πολύ καλά. Και δηλαδή σε βαθμό που να ελπίζουμε όχι απλά στο να βγάλουμε δύο βουλευτές, αλλά να έχουμε και πολύ ψηλά ποσοστά. Και βεβαίως μας επέστησε την προσοχή στο ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά και πολλής αγώνας τώρα στο φινάλε, για να πάμε όσο γίνεται καλύτερα. Θέλω το πολιτικό σας σχολιασμό αναφορικά για το αν θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή των εκλογών τελικά κυβέρνηση συνεργασίας ή θα πάμε στην δεύτερη Κυριακή, την επόμενη Κυριακή μετά, στον δεύτερο γύρο των εθνικών εκλογών. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι εγώ, αν βγω δεύτερος, δεν πρόκειται να πάω σε μια συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα, δεν πάω ως ηττημένος να συγκυβερνήσω με άλλα κόμματα, εκτός βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Χθες όμως δύο σημαίνοντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτό, φωτογραφίζοντας ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25. Ποια είναι η άποψή σας, η γνώμη σας? Ναι, πρώτον με το ΜέΡΑ25, κύριε Βαρδάκη, εμείς έχουμε καταστεί σαφές ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε. Δεύτερον, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν με εκπλήσει αυτό, διότι ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας μας έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα. Απλά επειδή είναι κάτι πολύ σοβαρό που αφορά την πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου, δεν θα φανταζόμουν ότι θα μπορεί να γίνει και τέτοια κολοτούμπα, αν μπορείτε να μου επιτρέψετε αυτόν τον όρο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης και κάποια άλλα στελέχη είναι ή δεν είναι γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας
να το ξεκαθαρίσει αυτό. Πάντως είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέγανε εδώ και 2 χρόνια. Σωστά. Ναι, και θα πρέπει, για σας έλεγα και προηγουμένως, ότι επειδή υπάρχει αυτή η διαμορφωμένη εικόνα για τους πολιτικούς, ότι άλλα λένε, άλλα εννοούν, άλλα κάνουν στο τέλος, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Εμείς αυτό που λέμε θα το τηρήσουμε μέχρι κεραίας, κύριε Βαρδάκη. Η άποψή μας είναι ότι αν μας δώσουν οι πολίτες ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, τότε θα προσπαθήσουμε να βγει μια κυβέρνηση συνεργασίας από τις πρώτες εκλογές. Διότι οι εκλογές γίνονται για να βγει κυβέρνηση και δεν γίνονται για να ξαναγίνουν. Με βάση λοιπόν τις θέσεις που έχουν τα 3 κόμματα, αυτό που ξέραμε τουλάχιστον μέχρι χθες, ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει δεύτερες εκλογές. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αν σκεφτείτε να έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ ένα 15%, αυτό θα σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει τη δύναμη να λειτουργήσει ως καταλύτης, να μπορέσει να προωθήσει το πρόγραμμά του και γιατί όχι να γίνει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, γιατί τότε, δηλαδή στο ενδεχόμενο ενός σοβαρού διψήφιου ποσοστού του ΠΑΣΟΚ, τότε και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ως πρόσωπο θα έκαναν ένα βήμα πίσω, νομίζω, θα τους υποχρεώνει η Λαϊκή Βούληση για κάτι τέτοιο. Και έτσι αυτό που λένε σήμερα, ότι δηλαδή δεν μπαίνουν στη διαδικασία χωρίς να είναι ένας από τους 2 πρωθυπουργούς, θα το ξανασκεφτόντουσαν. Αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση, κύριε Βαρδάκη. Το διψήφιο ποσοστό στις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ είναι το 12% και άνω, έτσι. Ναι, το 12+. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην κολλήσουμε στα νούμερα. Το νιώθηκα. Όταν είναι καλό το νούμερο, αποτυπώνεται και στην κάλπη και σου δίνει και τη δύναμη που πρέπει να σου δώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, θυμάστε το 2012, είχε πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 15-16%. Έτσι και μετά πήγε στο 27% στις επόμενες εκλογές που έγιναν ένα μήνα μετά. Άρα, πολλά από αυτά τα πράγματα που σήμερα φαντάζουν δεδομένα μπορεί να μην είναι μετά τις εκλογές και αν η Λαϊκή Βούληση αποτυπώσει κάτι διαφορετικό. Τώρα, όσον αφορά τις επισκέψεις σας στο Ηράκλειο. Συναντιέστε με φορείς, με παραγωγικές τάξεις, αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο με τους πολίτες. Ναι. 2-3 θέματα βάζουν κυρίαρχα. Είναι τι θα γίνουν οι νέοι, είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα γίνει με την υπερφορολόγηση, με τα κόκκινα δάνεια. Αυτά είναι τα κυρίαρχα που βάζουν οι πολίτες. Και όταν θα στα θέτουν ως ΠΑΣΟΚ, ως υποψήφιος βουλευτής, πώς απαντάτε σε αυτά τα θέματα φωτιά που απασχολούν τον μεσαίο πολίτη? Ναι, αν μπορούσα να επιλέξω μερικά θέματα, θα ήταν πρώτον η υγεία, όπου εκεί ξέρει το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη λύση της, του να διατεθεί το 10% του Ταμείου Ανάκαμψης για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι οπωσδήποτε το ζήτημα των ενοικίων, το στεγαστικό δηλαδή, στο οποίο κατά τη γνώμη μου στο Ηράκλειο είναι το βασικότερο πρόβλημα από άποψη κεντρικής εξουσίας, διότι έχουμε και λιγότερα σπίτια από όσα χρειαζόμαστε και υψηλά, πολύ υψηλά ενοικία. Εκεί μπορεί να βρει εφαρμογή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία και να χτιστούν σύγχρονα διαμερίσματα περιμετρικά του Ηρακλείου, στον οποίο να μπορούν να κατασταθούν νέα ζευγάρια με χαμηλό ενοίκιο. Βεβαίως είναι το θέμα της ακρίβειας, που κατά τη γνώμη μου αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν το ότι δεν λειτουργεί σωστά η αγορά, ότι υπάρχει δηλαδή ασχροκέρδια και καρτέλ στην αγορά. Και εκεί χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να μπορούμε να χτυπήσουμε, αν θέλετε, τα συμφέροντα, γιατί δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός σωστά στην Ελλάδα. Υπάρχει το ζήτημα των κόκκινων δανείων, στο οποίο το ΠΑΣΟΚ προτείνει πολύ υπεύθυνες λύσεις, λύσεις οι οποίες θα προστατεύσουν τους αδύναμους, θα τους διαχωρίσουν από τους κακοπληρωτές και παράλληλα δεν θα κλονίσουν την πίστη στο τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίως, κύριε Βαρδάκη, υπάρχει και το ζήτημα των θεσμών γενικά, που δεν νομίζω ότι τα τελευταία 4 χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη πήγαν μπροστά. Νομίζω ότι μάλλον πίσω πήγαμε. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών, όπου ακόμα δεν μάθαμε τι έχει συμβεί και αμφιβάλλω και αν θα μάθουμε όσο ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να ελέγχει τα πράγματα. Είναι γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο διοίκησε το κράτος ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία 4 χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια διοίκηση παραδόθηκε τελείως σε κομματικά ρουσφέτια, σε όλες τις θέσεις κλειδιά που ελέγχει η κυβέρνηση. Και βεβαίως είναι και η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες ότι και η δικαιοσύνη και όλοι οι θεσμοί είναι απαξιωμένοι, η οποία κάτι μας δείχνει. Άρα αυτό είναι το πακέτο των λύσεων, αν θέλετε, και των πεδίων στα οποία εστιάζει το ΠΑΣΟΚ, με ξεχωριστές και υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις για καθένα ξεχωριστά. Και αυτά προσπαθώ να εξηγήσω και στους πολίτες στην επαφή μου, μαζί βεβαίως με το προσωπικό μου στίγμα, που πάντοτε έχει να κάνει με το τι μπορεί να κάνει και ο καθένας από εμάς. Γιατί αν ο καθένας από εμάς, κύριε Βαρδάκη, δεν κάνει ό,τι μπορεί, τότε πώς γίνεται να αλλάξουν τα πράγματα? Κύριε Λαμπρινέ, ένας κέντροαριστερός που σας ακούει αυτή τη στιγμή και που δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει σε επερχόμενες κάλπες, αναρωτιέται να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Ένα από τα δύο πρέπει να ψηφίσει, τέλος πάντων. Γιατί να ψηφίσει εσάς και όχι το ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω διότι το ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε στα χρόνια που πέρασαν. Είχε την ευλογία, αν θέλετε, ο κ. Τσίπρας να απολαμβάνει τεράστια ποσοστά δημοφιλίας για μια περίοδο από τον ελληνικό λαό. Κέρδισε 2 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και κρατούσε τη χώρα στα χέρια του 5 χρόνια. Δεν νομίζω ότι αυτό που πήραμε
ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς. Πρώτον λοιπόν αυτό. Δεύτερον, ακόμα και σήμερα εμείς, ξέρετε, απέχουμε από το λαϊκισμό. Ο κύριος Τσίπρας φτάνει στο βαθμό, ενώ ίδιος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον για να με ακριβήσω, όχι ο ίδιος αποκλειστικά, απελευθέρωσε την πώληση των δανείων στα funds, με αποτέλεσμα να μείνει σε συνδυασμό με τα όσα έκανε η Νέα Δημοκρατία μετά απροστάτευτη πρώτη κατοικία. Τώρα λέει ξανά ότι θα σταματήσει τους πληστηριασμούς, δημιουργώντας ελπίδες στους πολίτες, οι οποίες το να σταματήσει τους πληστηριασμούς δεν λέει τίποτα. Σας δίνω ένα παράδειγμα, κύριε Βαρδάκη, για να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται το κάθε κόμμα. Έτσι. Ο λόγος λοιπόν για να το κάνουν είναι διότι το ΠΑΣΟΚ έχει έναν υπεύθυνο και τεκμηριωμένο λόγο, ότι έχει σύγχρονες προτάσεις και προσπαθεί να μιλήσει για το πώς θέλει να γίνει η χώρα και όχι να στήσει το αφήγημά του στη σύγκρουση, αν θέλετε. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι κυρίως από τη σύγκρουση τρέφεται. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να φύγουμε από το παλιό, δηλαδή από το συναγωνισμό για το ποιος είναι ο χειρότερος, και να προσπαθήσουμε να χτίσουμε κάτι καινούριο, προτρέποντας πολίτες, όπως σας είπα και προηγουμένως, να μας εμπιστευτούν με βάση τις προτάσεις μας και όχι να καταψηφίσουν τα άλλα δύο κόμματα. Αυτές είναι οι διαφορές, αν θέλετε, μεταξύ των δύο κομμάτων, στον άξονα κεντροαριστερά. Απολύτως κατανοητός. Θέμα εχμής πληστηριασμού, επικαιρότητας. Είστε νομικός, έγκριτος, χειρίζεστε τέτοια θέματα. Κάτω από τα ραντάρ συνεχίζονται οι πληστηριασμοί και στην Κρήτη. Ναι, έχω μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα, γιατί ξέρετε, ως δικηγόρος στο γραφείο μας έχουμε χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο ζήτημα των funds σε σχέση με το ζήτημα των τραπεζών. Αυτή είναι ότι γενικώς με τις τράπεζες, λίγο ή πολύ, αν θες να ρυθμίσεις, βρίσκεις άκρη. Με τα funds δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια, διότι λειτουργούν με αμιγώς κερδοσκοπικά κριτήρια, με αποτέλεσμα πολλές φορές, ενώ μπορούν να ρυθμίσουν, να επιλέγουν να μην ρυθμίσουν, διότι προτιμούν να βγάλουν στον πληστηριασμό ένα κίνητο το οποίο κατά τη γνώμη τους θα τους αποφέρει κέρδη. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, σε συνδυασμό και με το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, το κάθε φαν είναι εντελώς ελεύθερο να ρυθμίσει ή να μην ρυθμίσει όποιο δάνειο θέλει. Δεν υπάρχει ένα σπίχι, ένα όριο και στο κέρδος του φαν ή και στο ποσό της προκαταβολής που ενδεχομένως να μπορεί να δώσει ο δανειολήπτης για να σταματήσει τον πληστηριασμό. Άρα, χρειάζεται αναθεώρηση συνολικά του πλαισίου. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες και υπεύθυνες λύσεις πάνω σε αυτό, όπως σας είπα. Το βασικότερο είναι, επειδή δεν μπορείς να πεις ότι σταματάνε οι πληστηριασμοί και λύνεται το πρόβλημα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις στα δάνεια. Το βασικότερο είναι να ξέρει ο δανειολήπτης ότι αν δεν έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει, θα υπάρχει ένα πλαίσιο που θα υποχρεώνει το φαν να συνάψει τη ρύθμιση, τη σύμβαση της ρύθμισης. Εάν σε αντίθετο ενδεχόμενο δεν μπορεί να ρυθμίσει, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που αντικειμενικά δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, τότε τουλάχιστον να μην τα χάσουν όλα. Και αυτό σημαίνει να μπορεί να προστατευτεί και η πρώτη κατοικία, ειδικά για τα αδύναμα νοικοκυριά. Και αυτό θα γίνει με την επικαιροποίηση του νόμου Κατσέλη. Ο οποίος νόμος Κατσέλη, μέσω του νόμου Κατσέλη, θα μπορεί ο δανειολήπτης να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και να ρυθμιστεί και να περιοριστεί το χρέος του και να αποπληρωθεί σταδιακά σε ένα βάθος χρόνου. Αυτό κάνει ο νόμος Κατσέλη και ήταν μεγάλο πλήγμα για τη χώρα το ότι σταμάτησε να ισχύει. Δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα στοιχεία. Η περιφέρεια Κρήτη σε σχέση με τους πληστηριασμούς είναι πολύ πιο μπροστά σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες ή πιο κάτω, πιο χαμηλά? Δεν έχω πρόχειρα στοιχεία για αυτό που με ρωτάτε. Δεν ξέρω καν αν έχει καταγραφεί και κάπου και ποιος το μετράει αυτό. Ίσως σωτηρεσίας, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω πάντως είναι, γιατί το ζω, είναι ότι στην Κρήτη και στο Ηράκλειο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και σε επίπεδο επιχειρηματιών και σε επίπεδο νοικοκυριών και σε επίπεδο αγροτών, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν και τη γη τους, που είναι και η μοναδική πηγή εισοδήματος, που και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις για την προστασία της αγροτικής γης, ώστε τουλάχιστον ο αγρότης να μην κινδυνεύει να χάσει όλη του την ακίνητη περιουσία και να μπορεί να έχει ένα χωράφι για να μπορεί να το καλλιεργήσει και να ζήσει. Ολοκληρώνοντας, θέλω να κλείσω με τους νέους ανθρώπους. Όλα τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, καλούν τους νέους, επιχειρούν, προσπαθούν να τους πείσουν να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν. Ποιο μήνυμα στέλνετε στα παιδιά αυτά, που δυστυχώς πάρα πολλοί νέοι πτυχιούχοι συνεχίζουν να αιμορραγούμε, συνεχίζουν να βγαίνουν στο εξωτερικό, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναπτυγμένες οικονομίες, όπου εκεί αναζητούν μια καλύτερη επαγγελματική τύχη? Κύριε Βαρδάκη, οι νέοι μας φεύγουν όντως προς το εξωτερικό. Αυτό είναι το ελληνικό brain drain. Εμείς όμως έχουμε και το ηρακλειώτικο brain drain, που είναι διαφορετικό και έχει να κάνει με το ότι πάρα πολλοί νέοι μας φεύγουν για την Αθήνα, διότι αισθάνονται ότι δεν χωράνε στο Ηράκλειο, είτε από άψη οικονομικών επιλογών, είτε από άψη κοινωνικών επιλογών. Είναι πολύ κρίμα, διότι παράγουμε κάθε χρόνο εκατοντάδες επιστήμονες, ερευνητές,
από τα πανεπιστήμια μας, από το ΙΤΕ, και είναι κρίμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να χάνονται. Άρα πρέπει και την οικονομία μας να μεγαλώσουμε, για να τους δώσουμε θέσεις εργασίας ανταγωνιστικές και να πληρώνονται καλά, και βεβαίως να, ξέρετε, να χτίσουμε και μια καινούργια νοοτροπία, στην οποία οι νέοι, αν έχουν κουραστεί, αν έχουν βαρεθεί να τους λένε ότι είναι το μέλλον του τόπου, γιατί αυτό λέμε μια ζωή, ότι οι νέοι μας είναι το μέλλον του τόπου, να καταλάβουν ότι πρέπει να γίνουν το παρόν. Και θα πρέπει και οι ίδιοι να μπουν στα κοινά, να συμμετάσχουν όπου μπορούν, αν δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι, να στηρίξουν κάποιον άλλο που το κάνει, και γενικώς να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Διότι αν περιμένουμε από τους άλλους να αλλάξουν τα πράγματα, δεν θα γίνει ποτέ. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, κύριε Βαρδάκη. Αυτή είναι η αλήθεια, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνέντευξη, κύριε Λαμπρινέ, και εύχομαι καλή επιτυχία στην προεκλογική περίοδο και καλή εκλογή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Καλή συνέχεια.